Λοιπόν, επιστροφή εδώ από το πιστήριο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Διαβάσαμε ένα πριν από τον κύριο Μιχέρα, μια φίλη μας στον Καναδά, στο Τορόντο, που έχει ξενιτευτεί εδώ και 2 χρόνια και λέει πώς θα γυρίσω πίσω αφού το άντρας μου μπορεί να βρει δουλειά, οικοδόμος, εγώ καπνεργάτρια. Εδώ είμαι συνταξιούχος και παίρνω 502 ευρώ και μας κόψαν, κύριε Μιχελάκη, και το ΕΚΑΣ. Πέστε μας, τον κολονό φίλο εδώ, για ποιο λόγο να ψηφίσουμε μια κυβέρνηση η οποία μας συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Να σας απαντήσω. Γι' αυτό σας ρωτάω. Λοιπόν, αυτά τα οποία εμείς λέμε σήμερα στην προεκλογική εκστρατεία δεν είναι τα ευχάριστα. Είναι όμως τα αληθινά. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία λέμε είναι αλήθεια. Λέμε, το 12 όταν πήρε η κυβέρνηση αυτή τα ηνία της χώρας, να το πω έτσι απλά, πήραμε το βαπόρι με φωτιά στη γέφυρα σε τρικυμία χωρίς να ξέρει που είναι το λιμάνι. Το ήθελε όμως. Ποιος εμάς το ήθελε. Το... Άλλο αυτό. Ποιος να απαντήσω, να ολοκληρώσω, να μπορέσω να, για να καλύψουμε τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Γίνανε προσπάθειες. Γίνανε λάθη, γίνανε όμως προσπάθειες. Φτιάξαμε 5 πράγματα, αυτά που μπορούσαμε, όχι αυτά που έπρεπε. Αυτά που μπορέσαμε με τις οικονομίες της, παράδειγμα. Για πρώτη φορά αρχίζουμε λίγο-λίγο και επιστρέφουμε. Με το σταγονόμετρο, με το σταγονόμετρο. Σας λέω, όχι αυτά που πρέπει να γυρίσουμε, αυτά που μπορούμε. Παράδειγμα, να πω παράδειγμα. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Έπρεπε να μειωθεί ο φόρος, έπρεπε να μειωθεί η τιμή. Μπορέσαμε 30%. Θα θέλαμε παραπάνω. Για να κάνουμε όμως, να φτιάξουμε σωστά τα οικονομικά, για να μπορεί να κερδίσουν και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, μπορέσαμε αυτό. Σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε πει ότι 1/1/15 θα καταργήσουμε το φόρο αλληλεγγύης. Μπορέσαμε μόνο το 30% να μειώσουμε, γιατί δεν έβγαινε ο προϋπολογισμός. Ακούστε με. Ξέρετε, θα σας πω γιατί. Είπαμε στους ενστόλους, για παράδειγμα, έπρεπε να επιστραφούν για να αποκατασταθεί μια αδικία σε μια τάξη που είχε πληγεί περισσότερο από πολλούς. Έτσι. Προσπαθήσαμε εκεί πέρα. Ήταν 800 εκατομμύρια. Μπορέσαμε να δώσουμε το 50%, τα 400. Αυτό μπορούμε εξοικονομένα μετρημένα. Να σας πω και κάτι άλλο. Και για την παροχολογία. Και για την παροχολογία που λένε ότι δίνουμε. Είπαμε, ας πούμε, για το φόρο για τον ένφη. Ένα πράγμα μας έχει πληγώσει πολύ. Λέω, είπαμε εμείς, 7% μείωση το 15. Προσέξτε, αυτό είναι κοστολογημένο. Δεν είναι αυτό. Προσέξτε τώρα, μιλάω για εμάς. Συγγνώμη να τελειώσω. Δεν είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πληρώσουμε φόρο, δεν θα πληρώσουμε ένφια το 15. Δεν το πες, είπε πως θα έχουν άλλο μηχανισμό. Το 15. Άλλο μηχανισμό δεν είπε. Και ρώτησα εγώ κάποιος τέλεχος, δεν θα πληρώσουν φόρο. Και λέει, θα βάλουμε, λέει, μεγάλο φόρο ακίνητης περιουσίας. Και ξαναρώτησα, ποιο είναι το ακίνητο το μεγάλο. 100.000 ευρώ αντικειμενική αξία είναι μεγάλο ακίνητο. 200, 300, πόσο. Η απάντηση είναι, θα μάθετε τις επόμενες μέρες, προσέξτε. Ένας φόρος που δίνει στα ταμεία του κράτους 3 δις. Και δεν ξέρουν ακόμα, διεκδικούνται, θέλουν να κάνουν κυβέρνηση. Εδώ ο κ. Παπαδημούλης 2-3 μέρες πιο πριν ήταν εδώ και είπε, θα σας απαντήσω ότι εμείς έχουμε προϋπολογίσει ότι από αυτό το φόρο θα εισπράξουμε 1,8 δις. Αυτό και μόνο σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς μιλάνε για μειωμένη εισπράξη. Θέλετε να σας πω άλλο. Αυτό το ποσό μας είπε εδώ. Θέλετε, ακούστε να σας πω. Εδώ το πώς θα γίνει, και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν υπάρχει, ακριβής θέση και θα ήθελα και εγώ να υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως την ψηφοφόροι όλοι θέλουν να υπάρχει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ποτέ δεν ήταν κανένα κόμμα συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις. Κάνετε λάθος. Καλό δεν είναι. Μάκη μου, συγγνώμη. Λέμε εμείς μείωση 7%. 7. Μετρημένο, κοστολογημένο. Λίγο κυρεμένο όμως. Όχι να ξαναπάμε. Όχι να ξαναπάμε στα δανεικά. Το είδαμε το έργο. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Λοιπόν, και αν αυτή η οικογένεια από τον Καναδά θέλει να γυρίσει σε αυτόν τον τόπο και τα παιδιά τη να έχουν. Κάποιοι κυβέρνησαν. Μάκη μου, να ολοκληρώσω. Και τα παιδιά τη να έχουν αύριο για να γυρίσουν από τον Καναδά εδώ, θα πρέπει να έχουμε φτιάξει τα οικονομικά μα. Θα πρέπει η χώρα να έχει βάλει το νερό στα βλάκι, να μην είμαστε ζήτουλες. Εθνικά υπερήφανος δεν είναι εκείνος που πάει και ζητάει, που απλώνει το χέρι, αλλά που έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του και μπορεί να ζει με αυτά που παράγει αξιοπρεπώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πού το είδαμε αυτή τη στιγμή. Που το είδαμε τώρα εδώ. Ναι, φτιάξαμε ισολογισμένο. Να σου πω κάτι. Φτιάξαμε, Μάκης, λέμε εύκολο. Όταν ακούω, εγώ πρόσκειο, εγώ σου πήγα από τα δικά μας. Ναι. Εγώ δεν πάω στη λογική του φόβου. Εγώ πήγα από τα δικά μας. Και σου λέω εγώ τώρα, μια και μου λες πού και πώς. Έρχομαι το ΣΥΡΙΖΑ και λέει, πρόσεξε, έχουμε ισοσκελίσει έναν προϋπολογισμό. Και λέμε, εμείς με αίμα, με θυσίες του λαού, μπορέσαμε και τον φέραμε να παράγουμε τόσα όσα τα μπορούμε να ζούμε χωρίς να ζητάμε. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εμείς θα αυξήσουμε τον βασικό μισθό. Θα προσλάβουμε όλους όσους απολύθηκαν. Οι εταιρείες που έχουν φύγει και έχουν αποκρατικοποιηθεί θα τις πάρουμε πίσω. Θα δώσουμε 13ο. Δεν ξέρω τι θα δώσουμε. Πρόσεξε να δεις.
Και απ' την άλλη σου λένε, περιμένεις να δεις τα έσοδα να φτάνουν τα έξοδα. Και ακούς, δεν θα πληρώσουμε ένφια. Θα μειώσουμε αυτό. Θα μειώσουμε, συγγνώμη, το 1,8 που είπες. Να απαντήσω. Δεν είπα εγώ, το είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Ο κύριος Παπαδημούλης, αυτό σου λέω. Λέει, πρόσεξε, 3 δις παίρνουμε, σήμερα 1,8. Μειώνουν. Και λες, καλά, πώς θα κλείσει αυτό. Ωραία, αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα κλείσει αυτό. Απλά, λογικά, δεν θέλουμε τίποτα φιλοσοφίες. Θα θέλω μια απάντηση. Στην οικογένεια. Ο κόσμος γιατί πάει και σε στρατεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Να σου, το ΣΥΡΙΖΑ. Να σου απαντήσω. Γιατί πρέπει να σου απαντήσω. Αν άλλο κόσμο πάει στη Χρυσή Αυγή, διότι, δεν υπήρχε διότι ο κόσμος... Αυγή το 2009. Να σου απαντήσω, Μάκη μου. Διότι όταν αυτή τη στιγμή. Άλλος... Ακριβώς. Διότι αυτή τη στιγμή εμείς του λέμε τον δύσκολο δρόμο που δεν είναι αρεστός. Αλλά εγώ πιστεύω, ότι η υπευθυνότητα του λαού. Και αν θέλουμε να σκεφτούμε το αύριο των παιδιών μας, γιατί όλες οι θυσίες γίνονται για τα παιδιά μας. Για το αύριο γίνεται. Αν θέλουμε απλώς να σκεφτούμε πώς θα περάσουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κουρουμπλή. Και εύκολα να χαϊδεύουν τα αυτιά όλα. Κουρουμπλή, πέρα από αυτά που είπε ο κ. Μιχελάκης, θέλω και εγώ να πω ότι και εγώ θα ήθελα να έχω ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι αυτό το ποσό πάνω από το οποίο θα φορολογείται η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και φοβάμαι ότι μέχρι την Κυριακή θα φτάσουν οι κάλπες δεν τα ακούσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσω από τα παιδιά μας που είπε ο αγαπητός μου Γιάννης Μιχελάκης. Για να πω ότι εγώ έχω δύο παιδιά. Το ένα είναι 25 και το άλλο 22. Και εγώ 3. Με βάση αυτά που πιστεύει η Νέα Δημοκρατία, τα παιδιά μου θα είναι 85 χρονών και 82 όταν θα απαλλαγούν από το βάρος του δημοσίου χρέους. Καλό ήταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Πάμε τώρα. Θα απαντήσει. Απαντάω πολύ σοβαρά. Θα απαντήσει μετά, Γιάννη. Δεύτερον, είναι αναλήθεια αυτό που λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία, το είπε και ο Γιάννης τώρα και το είπε καλύτερα. 30% μείωση στο φόρο αλληλεγγύης. Είναι ψεύδος. Είναι ανυπόστατο. Βάλατε καινούριο φόρο, διότι ο φόρος αλληλεγγύης ήταν μέχρι το 2014, παρακαλώ. Ψηφίσατε νόμο, ενώ είχε πει ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, δεσμεύτηκε προεκλογικά ότι δεν θα βάλει καινούριους φόρους και έφερε διάταξη και δώσατε παράταση 2 χρόνια και επί αυτού του φόρου δώσατε 30% μείωση. Αυτό είναι απάτη. Είναι εξαπάτηση του λαού. Και λέτε ότι σας μειώνω. Δηλαδή, τι φαντάζεστε ότι δεν οι άνθρωποι που το απευθύνεστε, Γιάννη μου, δεν σκέφτονται, είναι άνθρωποι με επιλεκτική μνήμη και τους λέτε ό,τι θέλετε. Είναι δυνατόν να λέτε αυτό το πράγμα ως επιχείρημα. Το πετρέλαιο. Ποιο πετρέλαιο. 50% έπεσε το πετρέλαιο στη διεθνή. Δεν έπεσε αγορά. 30% η μείωση λοιπόν, του φόρου. Τώρα συζητάμε, να συζητάμε λίγο. Κάτσε. Μειώθηκε ο φόρος. Γιατί μείωση του φόρου λέει. Αφήστε να λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν, κύριε Κουρή, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Φωνάζομαι στη Νέα Δημοκρατία, την προκαλούμε, την προσκαλούμε να μας δώσει επίσημα, να δημοσιευτεί επίσημα το mail του κυρίου Χαρδούβελη. Τη Τρόικα προς τον κύριο Χαρδούβελη. Προς, ναι. Να μας έχει δοθεί, ενώ έχει δοθεί, έχει διαδέσει του Χαρδούβελη. Δικαιούμαστε να ξέρουμε. Σας ερωτώ, κύριε Ξενάκη, δικαιούμαστε. Σωστά, δικαιούμαστε να ξέρουμε. Ωραία, όλα γιατί, ξαναλέω, γιατί θα επιμείνω για να μην τα αφήσω έτσι. Γιατί το αποφεύγει. Δικαιούμαστε να ξέρουμε γιατί σημαίνει μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα επιμείνω. Ωραία, όμως, θα πάω και εκεί. Ναι. Έρχομαι τώρα. Όχι, γιατί υπάρχει μεγάλη. Μας λέει λοιπόν. Ακούστε, ναι. Κύριε Ξενάκη. Ναι. Η πρώτη κατοικία. Ναι. Που η Νέα Δημοκρατία θέλει να λέει. Ευαίσθητο το θέμα. Αυτό το θέμα θα ρίξει αυτή την κυβέρνηση, το ξέρετε. Τι παραδόσει του τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνε είχαν μια ρίση που έλεγε υπέρβομων γεστιών. Ναι. Η πρώτη κατοικία για τον Έλληνα μπορεί για άλλους λαούς να είναι αδιάφορο. Mm-hmm. Για τον Έλληνα είναι ιερή υπόθεση. Το παιδί του, οι σπουδές του παιδιού του και η κατοικία είναι ιερή υπόθεση. Σήμερα η πρώτη κατοικία που με αίμα, με πόνο, με στερήσεις, με μπαρκαρίσματα, με εξορίες, με ξενιτιές, με ξενιτεμούς, έχει αγοραστεί, έχει πληρωθεί, είναι εκτεθειμένη σε πληστηριασμό. Αυτή θα εξαιρεθεί. Λοιπόν, ορίστε. Και από τη φορολόγηση θα εξαιρεθεί αυτή. Θα σας πω, θα εξαιρεθεί βεβαίως. Η πρώτη κατοικία είναι 100%. Χωρίς κριτήρια. Όχι βέβαια η πρώτη κατοικία με 200 και με 500 τετραγωνικά, μιλάμε με ένα όριο. Πρώτον. Μετά, μας λέει πού θα βρείτε τα λεφτά αυτά αφού θα απαλλάξετε. Βέβαια, δεν μας λένε, κύριε Κουρή, την ακίνητη περιουσία τη μεγάλη που κρύβεται πίσω από τις offshore. Γιατί όπως ξέρετε, μέχρι εχθές δεν είχαν ούτε τώρα. Είναι ψεύδος αυτό που είπε ο κύριος Σταμάτης στη Βουλή, ότι έχουν μητρό. Ας βγει ο Υπουργός Οικονομικών, τον προκαλώ αύριο να με διαψεύσει ότι υπάρχει μητρό. Δεν έχει γίνει τίποτα. Offshore εταιριών. Δεν έχει γίνει τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Μας λένε λοιπόν, πού θα βρείτε, βρε παιδιά, τα λεφτά. Εγώ λέω ότι καλόπιστο το ερώτημα. Συγγνώμη, θέλει να ισχυριστεί κανείς ότι στη χώρα υπάρχει δίκαιη κατανομή των βαρών. Ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει έλλειμμα τεράστιο.
φοροδιαφυγής και φοροκλοπής. Θέλει να μου πει ο Γιάννης ο Μιχελάκης, εγώ το θεωρώ έναν έντιμο πολιτικό και το λέω, δεν το λέω για να του πω. Να μου πει ο Γιάννης λοιπόν, γιατί ο διαγωνισμός για το παράνομο ιντερνετικό στοίχημα, όπου παίζονται κάθε χρόνο 5 δισεκατομμύρια, έγινε το 2011, πρόβλεπε ότι θα γίνει ο διαγωνισμός και θα δουν 24 άδειες με έδρα την Ελλάδα για να φορολογούνται, και πέρασαν 5 χρόνια και οι άδειες είναι ακόμα οι προσωρινές με έδρα τη Μάλτα. Να που θα βρούμε τα λεφτά, εάν υπάρχει βούληση. Μάλιστα, να εμπεδώσει, λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή χτυπήθηκε η πολυτεχνή οικογένεια, χτυπήθηκε η σύνταξη της πολυτεχνής μάνας, χτυπήθηκαν οι φορείς πυρώτες, χτυπήθηκαν οι νεοπόντοι, δώσετε την απάντησή χτυπήθηκαν σας, τα πρόσωπα με αναπηρές. Μην κάνετε περιγραφή, γιατί την κάνουμε κάθε μέρα κάνω, αυτή. Δηλαδή, καλά κάνετε, την κάνουμε κάθε μέρα αυτή την περιγραφή. Και από την άλλη μεριά δεν μας παρουσίασε μέχρι τώρα ένα οικονομικό μοντέλο αναπτυξιακό της χώρας. Λοιπόν, πάμε. Όπου να υπάρξει μια πραγματική ανάπτυξη. Πάμε στον κύριο Μαργαρίτη, παρακαλώ, για να προλάβουμε να μιλήσουν όλοι το ποτέ. Κύριε Ξενάκη, εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική που υπάρχει σήμερα πρέπει να αλλάξει. Δεν βγαίνει. Έχουμε φτάσει στο χρέος του 180% του ΑΕΠ. Ναι. Έχει πάει ενεργεία στο 30%. Έχουν μειωθεί τα εισοδήματα στο 40%. Και ένας στους τρεις Έλληνες κινείται στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού. Άρα αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Τελείως. Από την άλλη πλευρά όμως, εμείς υποστηρίζουμε ότι η αλλαγή πρέπει να έχει δώσει ρεαλισμό. Διότι ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου να το πω κύριε Κουρουπλή, δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορεί να μοιράζεται και δωροεπιταγές στο τέλος. Δηλαδή, ένα κόμμα πρέπει να λέει και την αλήθεια τι δεν μπορεί να κάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εμείς στις αρχές του 2012 βρισκόμασταν στη δική μας δημοσκοπική άνοιξη, και μετά πήραμε 6% στις εκλογές του 2012, είχαμε 14% της δημοσκοπής. Και 17% είχατε φτάσει. Ναι, ναι. Βγήκαμε και είπαμε την αλήθεια όμως, κύριε Ξενάκη. Ναι. Είπαμε ότι εμείς με το μνημόνιο είμαστε απέναντι, αλλά η δανειακή δέσμευση μας δεσμεύει γιατί είναι η συνέχεια του κράτους. Θα προσπαθήσουμε να την διαπραγματευτούμε, να την τροποποιήσουμε κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούω να λέει τι δεν μπορεί να κάνει. Να πει ρε παιδιά, εγώ θα κάνω αυτά, θα αποκαταστήσω εκείνα, αυτά δεν μπορώ να τα κάνω. Και κατά τη γνώμη μου κινδυνεύει να βρεθεί, γι' αυτό σας είπα, και την αλαζονία θα την πληρώσει, αλλά κινδυνεύει να δυσαρεστήσει στρώματα του πληθυσμού, στα οποία δεν θα μπορέσει να τα ικανοποιήσει. Και εκεί ξέρετε κύριε Κουγκρή και κύριε Ξενάκη τι με ανησυχεί. Ότι μπορούμε να δούμε φαινόμενα κοινωνικού εκφασισμού. Δηλαδή ένα κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων που θα είναι απογοητευμένο, που θα νιώσει ότι προδόθηκε και σε αυτή του την προσδοκία, μπορεί να κινηθεί προς φασιστικές αντιλήψεις. Γι' αυτό και νομίζω το καθήκον της αριστεράς είναι να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να μην τάζει λαγούς με μετραχίλια. Εμείς ξέρετε, κάναμε λάθη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει λαγούς. Αλλά φύγαμε με τα ξοδέ σχολεία, δεν είπαμε. Πιστεύετε ότι τώρα το ΣΥΡΙΖΑ τάζει λαγούς με μετραχίλια? Εγώ δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θέλω να το υπερασπιστώ καθόλου. Λέει όμως εμείς δύο πράγματα. Υποσχόμαστε μείωση του κατώτερου μισθού και αυτό το 13η σύνταξη σε αυτούς που είναι κάτω από 700 ευρώ. Εγώ αυτό κύριε Ξενάκη, ναι. Κύριε Ξενάκη, θέλω και να αυτό ακούσω, το ρεύμα για τις 300.000 οικογένειες. Ναι, πέστε μου. Εγώ θέλω να ακούσω με ειλικρίνεια το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα τον κύριο Σταθάκη να λέει με τα αυτιά μου, συγγνώμη, ότι όποιος έχει εισόδημα πάνω από 850-900 ευρώ να μην περιμένει σε πρώτη φάση τίποτα. Το οικογενειακό δεν το θυμάμαι, ο κύριε Σοφιανέ. Το θυμάμαι εγώ. Εγώ το όποιος θυμάμαι. Κύριο Σταθάκη, να μην περιμένει τίποτα. Οικογενειακό το θυμάμαι εγώ και έχει αποτυπωθεί και στη Βουλή με τον κύριο Σταθάκη. Δεν το θυμάμαι. Ο κύριο Σταθάκη ομολογώ ότι ισχύει αυτό. Αλλά επιτρέψτε μου να σα το πω. Εγώ δεν έχω ακούσει όμως τον επίσημο λόγο. Όλοι θα δεν έχω ακούσει κάπου να πει ότι αυτό δεν. Όλοι, κύριε Σοφιανέ, ναι, δεν έχω ακούσει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι εφικτό να γίνει. Να το ακούσω καθαρά έτσι. Όπως εμείς είχαμε πει ορισμένα πράγματα κατά τη διάρκεια της δικής μας διαδρομής. Σας είπα τώρα μια δήλωση του κ. Σταθάκη. Εντάξει, ναι. Ποιο? Δεν έχει πει αυτό. Ποιο? Ότι θα δώσουμε αυξήσεις πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν λέω αυτό. Σας είπα ο κ. Σταθάκης αυτό. Είπε τον άξονα τα αυτιά. Μισό λεπτό. Όλες τις κοινωνικές κατηγορίες που έχει δει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι κάτι θα κάνει. Εδώ μέχρι τους υπαλλήλους της Βουλής έχει πει ότι έχουν δίκιο. Μιλάμε όχι. Έτσι είναι. Μιλάμε όχι. Να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ αυτό που λέω τώρα, ξέρω ότι ένας υπάλληλος της Βουλής θα ενοχλείται. Δηλαδή, ας τα λέμε όλοι. Τώρα μας στείλει μήνυμα πρόεδρος μας βλέπει. Πρέπει να κάνουμε κάτι, ναι. Όχι, όχι. Εντελώς τη σύνταξη. Δεν λέω αυτούς κύριε Κουρουπλή. Δεν λέω αυτούς. Έχετε υποσχεθεί όμως, αν σας βάλω κάτω το κατάλογο, να σας πω ένα παράδειγμα. Η ιστορία του πού θα βρεθούν τα χρήματα είναι πράγματι σύνθετη δουλειά. Ξέρετε, έχουμε πέσει αυτή τη στιγμή στα έσοδα 4 δις έξω. 4 δις έξω. Δεν μου λέτε. Όταν λέμε όλα αυτά για τον ΕΦΙΑ, δεν πρέπει την ίδια ώρα να λένε στους πολίτες κανονικά, γιατί υπήρξαν και στέλεχοι του ΣΥΡΙΖΑ που είπαν το αντίθετο. Τις δύο δόσεις αυτές που μένουν για το 2014 πρέπει να πληρωθούν. Καθαρά όμως. Ναι, αλλά το είπαν αφού βγήκε ο Τόλιος και είπε δεν θα πληρωθούν και αναγκάστηκαν να μετά το πούνε, γιατί δεν θα φτάνουν στον Κισέ. Συμπέρασμα. Έτσι είναι. Με τον σοβαρή. Όλοι κυκλοφορούμε σε παρέες και σε ταβέρνες και ακούμε τη συζήτηση κόσμου. Εγώ τι στηρίζω για να τελειώσω. Θέλω να πω καθαρά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να βγει αυτοδύναμος. Γιατί αν βγει αυτοδύναμος θα είναι όμηρος των ισοκομματικών συσχετισμών. Υπάρχουν στελέχοι του, υπάρχουν υποψήφιοι, ο κ. Λαπαβίτσης για παράδειγμα, που είναι και κατά του ευρώ. Δικαίωμά τους. Είναι σεβαστή άποψή τους. Θα μπλέξει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη διελκυσίδα των ισοκομματικών του συσχετισμών. Χρειάζεται λοιπόν οι πράσινοι, οι Δημάρ, να βρίσκονται στη Βουλή,
ώστε η αλλαγή να είναι, να το πω έτσι απλά, με ζώνη ασφαλείας, με ρεαλισμό, με σταθερότητα και θα πρέπει να υπάρξουν δυνάμεις, μακάρι να ήταν κι άλλες, που να φτιάξουν έναν ισχυρό πόλο της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, ικανό να πιέσει το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πιο ρεαλιστική κατεύθυνση. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια κυβέρνηση προοδευτική που δεν θα έχει βιώσιμα χαρακτηριστικά. Και εμάς μας ενδιαφέρει η προοδευτική διακυβέρνηση να έχει βιώσιμα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, Σοφιανέ, κάποιος γιατί να ψηφίσει Κουκουέ? Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Σωστό. Λοιπόν, αυτοί που μας ακούν πρέπει να ξέρουν τι έχουν να περιμένουν, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο είναι ξεχάστε τις απώλειες. Δεν γυρνάμε στο 9. Ξεχάστε δηλαδή όλα αυτά που χάσατε. Δεν το λέει. Ακούστε. Λέω, ξεχάστε, το λένε και οι δύο. Ξεχάστε το 9. Δεν υπάρχει ανάκτηση απολειών. Όχι νέα μέτρα. Το 12 η κόντρα πάλι γινόταν για τα νέα μέτρα. Το θυμάστε, κύριε Κουρή? Το 15 πάλι η κόντρα γίνεται όχι νέα μέτρα. Πιστεύει κανείς από αυτούς που μας ακούει ότι δεν θα έρθουν νέα μέτρα? Θα έρθουν. Και θα τα πληρώσει το γνωστό υποζύγιο. Κοιτάξτε τώρα τι κόντρα γίνεται. Μύθος. Παροχές, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Τι παροχές? Υπάρχει δήλωση Σταθάκη και μιλάει για οικογενειακό. Αυτό δεν το θυμάμαι. Και μιλάει για οικογενειακό. Όπως υπάρχει και η δήλωση του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή, που έλεγε μας κατηγορείτε, αλλά εμείς για κανένα πάνω από 700 ευρώ δεν αναφερόμαστε. Έδωσε κοινωνικό μέρισμα 500 ευρώ η Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι? Έδωσε. 13η σύνταξη για αυτούς που έχουν σύνταξη ως τα 700 ευρώ. Έτσι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πόσο το κοστολογεί? 500 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό δια του αριθμού των συνταξιούχων? Τι σημαίνει? 430 ευρώ. Για να μας ακούει ο κόσμος και να καταλαβαίνει. 550.000 οικογένειες είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. 300.000 οικογένειες θα πάρουν 1.200 δωρεάν μεγαβατόρες για 4 μήνες. Και οι άλλοι. Τα εκατομμύρια των καταναλωτών θα πληρώνουμε 2 φορές καπέλα φόρους ηλεκτρικό ρεύμα σύν τις αυξήσεις. Τα συσίδια, να πούμε για το κουπόνι σύνδεσης. Γιατί 2 φορές θα πληρώνει φόρο? Γιατί υπάρχει ο φόρος ΦΠΑ 13% και ο δικός φόρος. Δεν τον πληρώνει, τώρα τον πληρώνει. Τον πληρώνει, θα συνεχίσει να τον πληρώνει, αυτό λέω. Και μαζί θα πληρώνει. Δεν θα φύγει κάποια νοικοκυριά. Τα 300.000. Μικρό πράγμα είναι. Όχι. 550.000 είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτό σας λέω. Ο ένας δίνει 550 κοινωνικό τιμολόγιο, μειωμένη κιλοβατόρα, και ο άλλος 300.000 οικογένειες δωρεάν έως 1.200 κιλοβατόρα στο τετράμινο. Δηλαδή. Εσείς τι λέτε, είναι ψίχουλα. Συγγνώμη, εσείς τι λέτε πρέπει να γίνει το ρεύμα? Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το ΦΠΑ στο ρεύμα. Ότι πρέπει να καταργηθούν οι φόροι αυτοί. Γιατί δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε. Από χτες. Από χτες. Γιατί όλα ακουμπάνε εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Για φορολογήστε τις offshore λοιπόν, επειδή γίνεται. Για φορολογήστε εσείς offshore. Επειδή γίνεται. Για ονομαστικοποιήστε τις μετοχές επειδή γίνεται. Δεν γίνονται λοιπόν. Άρα μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εδώ λοιπόν. Με δεδομένη ένα τελευταίο. 751 κατώτερος μισθός. Ωραία. Βεβαίως, και εμείς το προτείναμε στη Βουλή. Ταυτόχρονα όμως είπαμε, θα καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Θα καταργηθούν οι ατομικές συμβάσεις. Θα καταργηθεί το part-time. Υπάρχει δουλειά. Γιατί όταν υπάρχει εσείς. Δουλειά. Όταν εσείς. Υπάρχει δουλειά. Άρα λοιπόν μπαίνουμε. Μπαίνουμε. Στην πραγματικότητα όμως. Μπαίνουμε λοιπόν. Πόσα λουκέτα έχουν μπει. Άρα λοιπόν μην λέτε ότι υπόσχεται, μην περιγράφουμε 1,5 εκατομμύριο άνοιγε. Πού θα βρουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι? Πού θα βρουν δουλειά, πείτε μου εσείς. Μα εγώ δεν υπερασπίζομαι, ούτε θέλω να διαχειριστώ αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό δεν δίνω ανοχή σε μια κυβέρνηση που θα το διαχειριστεί. Εσείς που το υπερασπίζεστε, πείτε μου πού θα βρουν δουλειά 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς θα έρθουν τα παιδιά από τον Καναδά δηλαδή? Εγώ δεν είμαι πολιτικός, εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Μα εγώ ρητορικά σας το λέω. Αλλά δεν μου απαντήσατε κάτι άλλο. 800.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν και δεν πληρώνονται για 3 και 4 μήνες. Πώς θα αναγκάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να πληρωθεί αυτός ο Κοσμάκης? Αυτά τα ερωτήματα δεν παραπέμπουν, πώς να το πω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά τελειώνει η λιτότητα, είναι παραμύθια. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση. Η ανεργία, η ανέχεια θα είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να είναι εδώ ένα κουκουέ ισχυρό που κινητοποιεί τον κόσμο, που δεν έκατσε στον καναπέ 2,5 χρόνια που είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Πάλεψε στον δρόμο εναντίον της και αυτό αποτελεί εγγύηση. Αλλά λέτε όμως, έχετε αποκλείσει τη συνεργασία με άλλο κόμμα που ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με ένα κόμμα που θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η λύση λέει, για τον πολίτη που πάει να ψηφίσει? Η λύση λοιπόν είναι ένας λαός οργανωμένος να δώσει δύναμη στη δική του δύναμη, να δώσει δύναμη εκεί που ξέρει. Δεν τον έχετε πείσει όμως. Ορίστε. Δεν τον έχετε πείσει όμως.
Δεν σας έχω πείσει και όχι, δεν, όχι εμένα. Δεν έχετε πείσει. Λέω, μέσω εσάς όχι, και των ακροατών σας. Δεν καταλαβαίνω. Έχετε πείσει. Αλλά εγώ δεν θα χαϊδέψω αυτιά. Κάτι δεν φταίει. Εγώ δεν θα χαϊδέψω αυτιά, κύριε Κουρή. Δεν θα σας πω φεύγει η Τρόικα. Επομένως όμως πώς θα αλλάξουμε αυτό. Δεν θα σας πω φεύγει η Τρόικα, αλλά τα αφεντικά είναι εδώ. Δεν θα σας πω τέρμα η λιτότητα, αλλά θα δηλαδή, συνεχίσει ανέχεια. Από το κακό που είναι σήμερα, 10 βήματα προς το καλύτερο. Ποια 10 βήματα. Δεν χρειάζονται. Ποια είναι ανεξάρτητα προθέσεων. Είναι ανεξάρτητα προθέσεων. Όταν συμφωνείς και λες. Μα με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή θα δουλεύουμε τον κόσμο. Όταν λες σε πνεύμα δημοσιονομικής πειθαρχίας θα δοθούν όλα, τι σημαίνει αυτό. Όταν λες ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, τι σημαίνει αυτό. Θα μαζέψω 50 δις από φόρους άμεσους και έμεσους για το 2015 και θα δώσω μετά ψίχουλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανεπιπτόντως υπάρχει ένα μεγάλο αυτή την πραγματικότητα θέλουμε να την ανατρέψουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που ακόμη ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν θα αλλάξει αυτός ο κόσμος δηλαδή λέγοντάς του ψέματα. Ναι, αλλά το θέμα είναι δεν ότι γίνεται. Το κάθε κόμμα και ο κάθε πολίτης πρέπει να αγωνίζεται για να αλλάξει και να παλεύει για κάποιο λόγο. Εμείς στον δρόμο είμαστε. Ναι, αλλά δεν είμαστε όλα αυτά τα πράγματα που υποστηρίζετε, δεν επιμένω ότι δεν έχετε πείσει τον κόσμο να αυξηθεί το ποσοστό σας. Έχουμε πείσει καταρχήν ναι. ένα κομμάτι. Παλιότερα είχατε 17%, ένα, θυμάστε. Ποτέ δεν είχαμε 17%. 15, πάνω από το 15 είχατε. Ήταν σύνθημα. 10,8 ήταν το υψηλότερο ποσοστό του ΠΠΕ αντιμεταπολίτευση. Το σύνθημα. Δεύτερη θυμάστε. Κατανομή. Το δεύτερο αλλά κατανομή, πέρα από αυτό. Το 17%. Ναι, ναι. Πέρα από αυτό. Ακόμα και όταν, αλλαγή δεύτερη ακόμα κατανομή. Όταν το 81, η ΕΔΑ, το 81. Ακόμα και όταν η ΕΔΑ πήρε το 24%. Το 58. Εσείς το θυμάστε, εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν είχα γεννηθεί. Το θυμάστε καλά. Έτσι. Θυμάστε ποια ήταν η θέση της ΕΔΑ για την ΕΟΚ την τότε. Είναι ο Λάκκος των Λεόντων. Και έξω από αυτό το λάκκο η Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό επειδή μιλάμε για την αριστερά και πρέπει την να, ιστορία. Πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά, να ζητήσουμε κλείνοντας. Ναι, 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 βέβαια. Ναι. Τι ιστορία με τον κύριο Βορύδη, εσείς την ασπάζεστε. Ναι, πρόλαβες. Ο κύριος Βορύδης, για όποιον ενδεχομένως δεν έχει ακούσει, ο κύριος Βορύδης έκανε σήμερα το πρωί δηλώσεις. Θα πω εγώ τη δήλωση. Λοιπόν, δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ό,τι και αν είναι εκείνο το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε. Ό,τι υπερασπίστηκαν οι παππούδες μας γενναία με τα όπλα, θα το υπερασπιστούμε εμείς με την ψήφο μας την επόμενη Κυριακή. Ό,τι είναι να κάνουμε, τι λέγεται. Είπε ο κύριος Βορύδης σε μια συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο. Συγγνώμη, μπορείτε να ξαναδιαβάσετε τη δήλωση να την ακούσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ό,τι και αν είναι εκείνο το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε. Ό,τι αν είναι εκείνο το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε. Ό,τι υπερασπίστηκαν οι παππούδες μας γενναία με τα όπλα, θα το υπερασπιστούμε εμείς με την ψήφο. Την επόμενη Κυριακή δήλωσε ο κύριος Βορύδης και είπε ότι συγκρούονται οι αξίες πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια με τον ισοπεδωτισμό που εκπροσωπεί αριστερά. Τι συνειρμή είναι αυτή. Κοιτάξτε, λοιπόν, το να προσπαθούμε. Το να, γιατί ακούω τον αγαπητό Παναγιώτη, ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το οτιδήποτε. Εγώ όχι. Το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, εντάξει, Παναγιώτη, ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, θα πω, δηλαδή, να, εσύ να σε απαντήσει, καλή, να απαντήσει, να απαντήσει, να απαντήσει, ποτέ, να απαντήσει γιατί έγινε ουσιαστικό το ερώτημα. Εσύ, ο Γιάννης Μιχελάκης, αυτή τη δήλωση. Κύριε Κουδουπλή, να απαντήσει το ερώτημα. Το τι θα έλεγα εγώ, τι δεν θα έλεγα εγώ, είναι ένα θέμα προσωπικό. Όπως και για τον καθένα. Όλοι κρινόμαστε. Είναι πολιτική δήλωση. Γιατί πω ότι είναι. Ενδεχομένως να μην τη χρησιμοποιήσετε αυτή τη δήλωση. Εγώ λέω ότι ο καθένας εκφράζεται, έχει ένα προσωπικό στυλ και εκφράζεται ο καθένας και έχει έναν τρόπο. Αν πάρω δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών του ΔΥΡΙΖΑ, να πάρω γουναράδικα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να πάρω γουναράδικα. Να πάρω πράγματα. Άλλο θέλω να πω. Μονταζιέρα που λέει. Το γουναράδικα δεν είναι μονταζιέρα. Όχι, λέω. Κάθε μέρα είναι άλλο κάτι αυτό. Το να πάρουμε και λοιπόν, να το κάνουμε ανάποδα στήλ. Αυτό. Αν το πούμε, αν ήταν ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε σήμερα δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να μείνουν στη θέση τους, ό,τι και αν είναι εκείνο το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε, ό,τι υπερασπίστηκαν οι παππούδες με τα όπλα, αντίθετα αν το έλεγε αυτό, δεν θα συνοχλούσε. Τώρα θα ήταν η κυρία Σπυράκη στα κάγκελα. Στα κάγκελα. Η οποία σήμερα, κύριε Μιχαλάκη, έκανε μια δήλωση. Θέλω να σα το πω γιατί είναι. Όχι, όχι, σε συνάρτηση του Βορύδη. Άκουσα μια δήλωσή τη με αφορμή την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και είπε οι Έλληνες. Το πρόσεξα μου, έκανε κουτύψη. Δεν θα το επιτρέψουν. Οι Έλληνες. Λες και οι υπόλοιποι που θα το επιτρέψουν δεν είναι Έλληνες. Λοιπόν, εντάξει, είναι... Λοιπόν, να απαντήσει. Να απαντήσει. Το βάλαμε τώρα στη μέση. Εγώ ξαναλέω. Εγώ δεν είναι δικιά του η δήλωση. Οι δηλώσει. Ο τρόπο εκφορά. Όλοι οι πατριωτικοί. Κύριε Γκουρμπλή, συγγνώμη να απαντήσει. Γιατί δεν είναι δική του δήλωση. Ο τρόπο εκφορά είναι προσωπικό. Κύριε Μιχαλάκη, είστε επίκης. Αυτή είναι η γλώσσα των χιτών. Να τα πούμε όσοι είμαστε. Η οργάνωση εκεί. Και τάγματα ασφαλείας. Με ρωτήσατε την άποψή μου. Η φρασιολογία αυτή ξέρετε, ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, αλλά είναι τάγματα ασφαλείας αυτή. Ο καθένας έχει τρόπο εκφοράς. Όλοι κρινόμαστε. Δεν είναι θέμα εκφοράς, κύριε. Η Νέα Δημοκρατία χρεώνεται. Είναι φίλος πόλεμος. Να το καταλάβεις, Γιάννη. Το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, κύριε Μαργαρίτη, και εσείς τέσσερις μέρες είναι τις εκλογές. Συζητάτε από υποψήφιο να αναφερθεί πιο επικριτικά. Είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Νομίζω ότι είπε ότι όλοι κρινόμαστε. Όταν κάποιοι μέσα στη Βουλή μιλάγανε για κρεμάλες.
Εκεί τι έγινε. Κακό είναι αυτό. Λάθος. Πάμε παρακάτω. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα του δικού σας και σας βλέπω κομψό. Για τα ψηφαλάκια, για τα ψηφαλάκια της Χρυσής Αυγής. Είμαστε 4 μέρες πριν τις εκλογές. Σπάζονται παλικάρια, κύριε Κουρή. 5 μέρες πριν τις εκλογές. Κρίνονται τα κόμματα. Κανονίστε να οργανωθείτε για να ανέβετε. Το θέμα της προσωπικής εκφοράς. Είναι τόσο θέμα, είναι μια κομψίσταση. Τώρα είναι τυχαίο ο Βορύδης, αλλά αυτός ο πατριώτης. Εντάξει, παιδιά, αυτός κοιτάξτε, ο πατριώτης, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι παρόν. Όχι, όχι, ο οποίος, εντάξει, δηλαδή από κάποιο σημείο. Δημόσιο λόγο, δεν το κατηγορούμε ότι είναι. Απλώς λέω. Πρέπει να κλείσουμε όμως σιγά σιγά, οπότε κλείστε. Είπατε ότι είχατε να πείτε και κύριε Κουρουπλίνη, μια κουβέντα και από εσάς. Για να κλείσουμε, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Πρώτον, θα ήθελα να καταγγείλω ένα μεγάλο σκάνδαλο που εκολάπτεται με το κτηματολόγιο. Κύριε Κουρέ, εγώ σας έδωσα τα στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, εδώ αναθέτουν έργο το οποίο είναι λιματικό, με υπουργικές αποφάσεις το καταστούν πλεονασματικό, δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Θα γίνουν αναθέσεις, μετά το κράτος δεν θα μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο. Καταλαβαίνετε τι παιχνίδια οικονομικά παίζονται. Λοιπόν, σας τα έδωσα τα στοιχεία. Λοιπόν, κλείνω. Κλείστε όμως, παρακαλώ, να μην αδικήσουμε αυτούς, λοιπόν, που έπονται. Ο κύριος Βορύδης, ο οποίος αγωνιά για να σώσει την Ελλάδα, πραγματικά, λοιπόν, από τον κίνδυνο της αριστεράς, πριν από λίγο καιρό κατήργησε μια διάταξη που προέβλεπε το εξής. Έλεγε αυτή η διάταξη ότι οι πολυεθνικές, όταν πουλάνε τα φάρμακα διαμέσου των φαρμακοποθηκών, οι φαρμακοποθήκες έχουν ένα κέρδος 4,9%. Αυτό όταν όμως οι φαρμακευτικές πουλούσαν απευθείας στα φαρμακεία, αυτό το ποσοστό πήγαινε στον ΕΟΠΗ. Το κατήργησε λοιπόν ο κύριος Βορύδης, που θέλει να σώσει την Ελλάδα από τους κομμουνιστές και τον κομμουνιστικό κίνδυνο, και αυτό τώρα πάει στις πολυεθνικές, επειδή βγάζουν λίγα οι πολυεθνικές του φαρμάκου, οι οποίες σημειωτέω, κύριε Κουρή, το έχω πει 10 φορές, κανένας δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον. Οι πρώτες δύο πολυεθνικές έχουν τζίρο 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια και παρουσιάζουν ζημίες. Και κανένας ούτε εδώ πάει εκεί να ψάξει. Έχουν το ζήτημα να πάει 10 χρόνια. Κύριε Κουρουπλή, και όλοι ψάξει. Πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, εδώ θα βρεθούν τα χρήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων που δεν έχουν ρεύμα, των ανθρώπων που πεινάνε, των ανθρώπων που προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους τους ψηφίους, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε, θα ξαναπούμε όλους σας μετά τις εκλογές. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε με ένα άλλο ενδιαφέρον πάνελ και με τα δικά σας μηνύματα. Θα διαβάσουμε αμέσως γυρίζοντας κάποια από αυτά.